Καλησπέρα σας, Πρόεδρε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Από την εξωτική Τρίπολη? Ναι, εξωτική δεν τη λες, αλλά από την Τρίπολη. Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια έρχομαι, ταξιδεύω, φεύγω, ξεκινάνε οι διακοπές μου. Έρχομαι, κατεβαίνω Πελοπόννησο, αφού έχω κάνει μια στάση στο Βόλο που τον αγαπώ πάρα πολύ για μερικές μέρες και λέω θα πάω στην Τρίπολη. Δεν έχω πάει ποτέ, έτσι. Πριν από 4-5 χρόνια. Με τον που μπαίνω στην Τρίπολη, η ησυχία είχα φτάσει μεσημέρι, Αύγουστο, κύριε Μποροβίλε. Με μεσημέρι, τίποτα. Όλος ο κόσμος εκεί κοιμόταν. Εδώ μεσημέρι, ήξερα εγώ τα καφέ, αυτά, κόσμος κτλ. Τίποτα. Μπαίνω εκεί στην πλατείτσα που έχετε, εκείνο τον πεζόδρομο. Κάθομαι σε ένα καφέ, στην τύχη. Με το που μου φέρνει τον καφέ, ποιον βλέπω να ανεβαίνει με μια παρέα, άλλα δύο άτομα ήταν μαζί. Ποιον βλέπω πρώτο-πρώτο στην Τρίπολη? Πού να φανταστείτε. Με πράσινο παντελόνι, χαλαρή φάση γυαλί ηλίου, Γιώργο Μποροβίλο. Έπρεπε να μου μιλήσει, να σας κεράσω και να τα πούμε και λίγο. Βέβαια, με το που κάθισα, δηλαδή χαμένος ήμουν ακόμα, ήσασα με τον κύριο Μπάκο, νομίζω, και ένα ακόμα δεν τον γνώρισα. Ναι, εδώ είμαστε μικρή κοινωνία, συναντιόμαστε εύκολα στο κέντρο. Είναι εύκολο να δει ένα άλλο. Ειλικρινά, σε εκείνο το πεζόδρομο που έχετε με τα καφέ, 3 άτομα ανέβαιναν εκείνη την ώρα. Λέω, πού είναι ο κόσμος στην Τρίπολη Αύγουστο, και ο ένας από τους 3 ήσασταν εσείς. Είμαστε μικρή πόλη, μη δεν κρυβόμαστε, και το ότι οφείλεται στον αθλητικό κομμάτι είναι καθαρά δημιούργημα Μπάκου Καϊμενάκη. Αλλιώς δεν θα είχαμε την τύχη να υπάρχει ο Αστέρας εκεί που είναι. Πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια είστε εκεί και πόσα χρόνια είναι και... Ο Αστέρας, για να καταλαβαίνόμαστε, είναι στα τελευταία 16 χρόνια στη Λίγκα, δηλαδή όσο είναι η Λίγκα, 4 ομάδες συμμετέχουν ανελιπώς. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αστέρας. Και Αστέρας, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Δεν πέσατε ποτέ. 4 ομάδες δεν έχουν χάσει πρωτάθλημα τα τελευταία 16 χρόνια. Δεν έπεσε η ομάδα ποτέ. Ποτέ. Ούτε και την κυνήγησαν ποτέ. Εντάξει, κυνήγησαν. Όπως όλοι οι οποίοι δεν είναι πρωτοκλασσά τα ονόματα στην Ελλάδα, είχε τα προβλήματά της, είχε τις ατυχίες της, είχε τις δυσκολίες της, είχε τις... και το κυνηγητό της, γιατί όχι. Να σας... Αλλά... και σας κυνηγήσαν, κυνηγήστε, θα πούμε άλλη φορά αυτή, γιατί τώρα... τώρα δεν πήραμε τηλέφωνο να κάνουμε ανασκόπηση τώρα. Ναι, πιο σημαντικά έχουμε τώρα, άλλη φορά που θα είμαστε παρακαλώ, πιο χαλαρά. Να μπούμε στο θέμα μας, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, μετά από αυτήν την χθεσινή εξέλιξη, ας πούμε, που ανοίγουν τα γήπεδα λίγο παραπάνω, εσείς σαν πρόεδρος τώρα και με όλη αυτή την κατάσταση, δηλαδή ουσιαστικά θέλω ένα γενικότερο σχόλιο για την εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος μέχρι αυτή τη στιγμή και για αυτό που αναμένεται να γίνει και το Σαββατοκύριακο, έτσι να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο. Εντάξει, μπλέξατε πολλά θέματα μαζί, να τα ξεχωρίσουμε λίγο. Βάλτε τα όπως θέλετε εσείς. Ναι, όσον αφορά την εικόνα του πρωταθλήματος, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό. Βλέπουμε ότι εκτός ότι και τα play-off που αναμένουμε να ξεκινήσουν σε λιγότερο από ένα μήνα, αλλά και τα play-out θα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, διότι πραγματικά η βαθμολογία είναι τέτοια που μας εγγυάται ότι θα έχουμε συνέχεια στον ανταγωνισμό. Και που είναι κάτι που προσδίδει ένα κύρος στο πρωτάθλημα και μια, ας πούμε, ανταγωνιστικότητα η οποία τι θέλει ο φύλακτος, γιατί αυτό είναι που πουλάει το ποδόσφαιρο, να το πούμε. Το ποδόσφαιρο είναι όμορφο όσο υπάρχει ο ανταγωνισμός, ο υγιής φυσικά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κόσμο που λέτε στα γήπεδα, εμείς έχουμε δείξει σαν Super League ότι σεβόμαστε απολύτως τα πρωτόκολλα τα οποία δημιουργήθηκαν είτε από την πλευρά της κυβέρνησης της πολιτείας είτε από την πλευρά της Λίγκας. Προστατεύουμε πρωτίστως την υγεία των ποδοσφαιριστών και των θεατών. Ήμασταν σύμφωνοι στα μέτρα που ελήφθησαν και τα ακολουθήσαμε πιστά. Βέβαια, αυτό το οποίο από την αρχή είπαμε, ότι επειδή οι ομάδες πούλησαν εισιτήρια διαρκείας νόμιμα το καλοκαίρι, μόνο σε εμβολιασμένους, θυμίζω για πολλωστή φορά. Ναι, σωστό. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα όταν κληθήκαμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι πλέον δεν θα μπορούν να δουν παιχνίδια της αγαπημένης ομάδος, διότι μπήκε το πλαφόν των 1000 ανθρώπων με 10% σε κάθε γήπεδο, αλλά με πλαφόν 1000. Κάτι που ιδιαίτερα στις μεγάλες ομάδες δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα
φαίνεται ότι τουλάχιστον σε ένα βαθμό αυτό επιλύεται και να δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα με την πανδημία, αλλά εν πάση περιπτώσει με το 50% φαίνεται ότι αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό επιλύεται. Είχατε αντιδράσεις από τους υπόλοιπους, από τους προέδρους, από τους συναδέλφους σας ή από τους ανθρώπους, από τους επιχειρηματίες τέλος πάντων που έχουν τις ομάδες, από τους επενδυτές, πώς αλλιώς να τους πω, τους παράγοντες, να πιέσετε βέβαια, λίγο. Εντάξει, και είναι κατανοητό, θέλετε να πείτε. Ακούστε να δείτε. Είναι απολύτως λογικό οι ομάδες να είχαν δύο και να έχουν, αν θέλετε, δύο προβλήματα, τα οποία είναι το ένα το οικονομικό, και το δεύτερο, το πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος, ο οποίος, σας ξαναλέω, πρωτίστως βέβαια, πήρε τα εισιτήρια διαρκές, αλλά και δευτερευόντως και τον άλλο κόσμο που δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει ένα εισιτήριο διαρκές και θέλει να δει την αγαπημένη ομάδα. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο ότι χάθηκαν κάποια χρήματα από τα εισιτήρια, είναι ότι αυτό δημιουργεί και παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή, ένας χορηγός, όταν ξέρει ότι ένα γήπεδο όπως είναι τα μεγάλα, ας πούμε, γήπεδα που είχαν 20-30-40 χιλιάδες κόσμο και βλέπει ότι είναι άδεια πλέον, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει καμία πρόθεση να πάει να διαφημίσει ένα άδειο γήπεδο το προϊόν του. Ναι, βέβαια. Επιπρόσθετα, ένας που πήρε το εισιτήριο διαρκείας, είναι λογικό να γκρινιάζει ότι εγώ πλήρωσα, δεν είδα, τελικά δώστε μου τα χρήματα πίσω ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή δημιουργούνται προβλήματα, αλλά είπαμε ότι εμείς, σαν άνθρωποι οι οποίοι σεβόμαστε πρωτίστως το υπέρτατο αγαθό της υγείας, δεχτήκαμε να συμβάλλουμε και εμείς από τη μεριά μας στο να περιοριστεί αυτή η λέλαπα της πανδημίας, αλλά από εκεί και πέρα σας περιέγραψα τα προβλήματα τα οποία μας δημιουργήθηκαν και τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να επιληθούν τουλάχιστον σε ένα βαθμό που επιλύθηκαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ή και ακόμα καλύτερα, αν δεχτούμε ότι όλοι που παρακολουθούμε και αγαπάμε το ποδόσφαιρο, βλέπουμε ευρωπαϊκούς αγώνες, και ευρωπαϊκούς δεν εννοώ μόνο τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, της UEFA, αλλά εννοώ και τα πρωταθλήματα που είναι στην Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Εκεί είναι γεμάτα τα γήπεδα. Που τα γήπεδα είναι γεμάτα. Έτσι λοιπόν και εμείς νομίζουμε ότι το γήπεδο είναι ένας ανοιχτός χώρος και με την πορεία που έχει πάρει η πανδημία θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερα, αλλά αν πάση περιπτώσει ας ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και ας πάμε στη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Υπάρχει όλο αυτό το διάστημα ή ακόμα και τώρα που μιλάμε, υπάρχει συνεννόηση με την Ειδική Επιτροπή, κύριε Μποροβίλε, δηλαδή ζητήθηκε η γνώμη σας για τα μέτρα ή τέλος πάντων ζητήθηκε η γνώμη της του Προέδρου ή γενικότερα της Super League για το τι θα γίνει από εδώ και εξής. Είχαμε μια επαφή με τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος είδε θετικά το όλο θέμα. Είχαμε μια επαφή με τον κύριο Αβγενάκη, τον καθήλυνα αρμόδιο του Υπουργείου Αθλητισμού, οι οποίοι φυσικά ήταν σε συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή και το αίτημά μας το είχαμε καταθέσει προς κάθε κατεύθυνση. Κάναμε και αυτές τις συναντήσεις που σας προείπα. Και αυτή τη στιγμή ισχύει αυτό που ξέρετε. Ελπίζουμε τα πράγματα να είναι καλά. Η εξέλιξη της πανδημίας να μας δείξει ότι μπορούμε να πάμε ακόμα σε πιο ανοιχτά γήπεδα. Και θα πάμε, όπως σας είπα και πριν, σε μια λογική του βλέποντας και κάνοντας. Οι κύριοι Πλεύρης και Αβγενάκης που αναφέρατε ήταν θετικοί όλο αυτό το διάστημα ή έλεγαν ότι εντάξει, μην θα γίνει, αλλά λίγο μην μας πιέζετε και τα λοιπά. Τι σας μετέφεραν? Εντάξει, ήταν θετικοί, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί δεν ήταν αυτοί οι οποίοι λάμβαναν τις αποφάσεις. Στη λογική ότι υπάρχει η αντίστοιχη επιτροπή η οποία εισηγείται. Και παίρνει και τις τελικές αποφάσεις σε συνδυασμό βέβαια και με κυβερνητικά στελέχη προφανώς. Ξέρετε εσείς με την εμπειρία σας κιόλας, γιατί πήγαμε από το 10 στο 50 και δεν πήγαμε ας πούμε στο 100%? Είναι στα προσεκτικά βήματα που γίνονται, επειδή βλέπουμε ότι κάποιοι σκληροί δείκτες επιμένουν και θέλει και η κυβέρνηση από τη μεριά της προφανώς. Αυτό, συγχωρέστε με, δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω, αλλά μία εκτίμηση μπορώ να κάνω ότι ας ανοίξουμε σε αυτή τη λογική και άμα τα πράγματα πάνε καλά να πάμε σε μεγαλύτερα ποσοστά. Τι είναι αυτό που φοβόντουσαν περισσότερο, δηλαδή για τα γήπεδα μιλάω μόνο έτσι, μόνο για αυτό μιλάμε, για τα υπόλοιπα της πανδημίας φυσικά και οι άνθρωποι είναι ειδικοί και αυτούς πρέπει να ακούμε
και να ακολουθούμε. Αλλά για τα γήπεδα τι φοβούνται? Ίσως το ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται, ο κόσμος αντιδρά και δεν τηρεί τα, τα μέτρα. Ήταν στη λογική ότι και εκεί έχει μια συγκέντρωση ανθρώπων η οποία εγκυμονεί κινδύνους, υπάρχει μια μεταδοτικότητα της νόσου παραπάνω. Από εκεί και πέρα η αξιολόγηση αυτή θα φανεί και στην πράξη κατά πόσο είναι πραγματική ή είναι ένας φόβος ο οποίος ίσως δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Από το πρωτάθλημά μας μέχρι τώρα, κύριε Μποροβίλε, είστε ευχαριστημένος από την εικόνα του? Και όταν λέω πρωτάθλημα εννοώ και τους πρωταγωνιστές, εννοώ τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και φυσικά τους διαιτητές. Είστε ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα εικόνα? Κοιτάξτε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Σίγουρα γίνεται ένα καλό πρωτάθλημα, αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Αυτό λοιπόν που βιώνουμε με την πανδημία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δημιουργούνται προβλήματα προς πολλές κατευθύνσεις. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια που αναφέραμε νωρίτερα, είναι ότι και η δυναμικότητα των ομάδων περιορίζεται, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιος έχει ένα κέριο παιχνίδι το Σαββατοκύριακο και έχει 4-5 κρούσματα, που γίνεται ο αγώνας παρότι υπάρχουν αυτά τα κρούσματα, ναι. Αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι κέριοι ποδοσφαιριστές για την ομάδα, το πόσο αλλοιώνεται και το αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι λοιπόν η πανδημία έχει επισέλθει και στο ποιότητα του πρωταθλήματος και στην ανταγωνιστικότητα και στον τρόπο που μια ομάδα θα μπορούσε να είναι καλύτερα ή θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει με δυσκολία και με πολλά προβλήματα νομίζω ότι γίνεται ένα καλό πρωτάθλημα στο διατάφτα. Με στυλ, αλλά, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά Κριστιάνο Ρονάλντο, αποφύγατε να μου μιλήσετε για τους διαιτητές. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν... Άμα δεν μιλήσετε εσείς, ποιος θα μιλήσει, κύριε Μποροβίλε? Ναι, αλλά έχω και ένα θεσμικό ρόλο που ναι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εκφραστώ δημόσια. Τι, θέλετε να πείτε κάτι αρνητικό δηλαδή και δεν το λέτε? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να συζητήσω για τους διαιτητές. Καθόλου δεν έχετε άποψη, δηλαδή, σαν πρόεδρος της Λίγκας? Δηλαδή, κάθε... Σας απάντησα νομίζω. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει έτσι όπως το λέτε. Άποψη έχω, αλλά υπάρχουν όργανα στην οποία θα τα καταθέσω. Ναι, δεν λέω να μου πείτε με λεπτομέρειες, αλλά μια σφαιρική εικόνα για το αν είστε ικανοποιημένος. Όχι, σας απάντησα ότι αυτή τη γνώμη την οποία και έχω, εγώ έχω μάθει να την καταθέτω στα θεσμικά όργανα. Είμαι αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ και εκεί θα την καταθέσω. Από τον κύριο Κλάτεμπεργκ είστε ευχαριστημένος? Σας απάντησα. Δεν είστε? Σας απάντησα, δεν είπα δεν είμαι. Όχι, είπα ότι την όποια άποψή μου θα την καταθέσω. Ναι, εγώ. Μην προσπαθείτε να μου πάρετε όχι, μια απάντηση. Σας, δεν προσπαθώ. Δεν προσπαθώ, αλλά έχω μαζί μου. Λυπάμαι, γιατί θα απάντησα τρεις φορές ότι αυτό είναι θεσμικό που μου ερωτάτε και θα απαντήσω εκεί που πρέπει. Ναι, αλλά δεν προσπαθώ να εκμεύσω πάλι κάτι. Δεν είναι πάλι τα ίδια. Λέω, προσπαθώ να σας ρωτήσω κάτι. Αν είστε ικανοποιημένος από τους διαιτητές. Εντάξει, κύριε Μποροβίλε, δεν θέλω να μαλώσουμε. Εσείς το προκαλείτε αυτό. Και σας λέω, είναι θεσμική ερώτηση αυτή. Θα απαντήσω θεσμικά. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τώρα σε ένα ραδιόφωνο. Εντάξει, γιατί έχετε ένταση? Σας λέω, αν θέλετε να μιλήσετε για το ένταση. Μα μου πατάτε με ένταση. 6-7 φορές την ερώτηση. Εντάξει, δεν έκανα 6-7. Μην υπερβάλλετε, κύριε Μποροβίλε. Εντάξει, ξέρω πώς λειτουργώ. Δεν είμαι κανένα νεαρό τώρα να προσπαθήσω να κάνω θέμα. Απλά λέω, έχω μαζί μου τον πρόεδρο της Λίγκας και λέω, αν θέλει να μου πει πρώην διαιτητής. Ο πρόεδρος της Λίγκας δεν είναι αρχιδιαιτητής. Πρώην διαιτητής, λέω, και αν θέλει να μου πει τη γνώμη του. Δεν σας είπαμε το ζώο να μου το πείτε. Σας παρακαλώ. Και δεν τη δέχεστε την απάντηση. Πώς δεν τη δέχομαι? Τη δέχομαι, αλλά προσπαθώ. Μήπως και πείτε. Μην εκνευρίζεστε τώρα για κάτι. Τώρα εντάξει, επειδή βλέπω κάθε αγωνιστική. Γιατί με ρωτήσατε 4-5 φορές. Ξέρετε γιατί? Γιατί στο πρώτο θέμα έγιναν χθες 3 παιχνίδια. Και οι τρεις. Πάλι τα ίδια. Και οι τρεις. Δεν το λέω σε πάλι τα ίδια. Δεν το λέω σε εσάς να μου πείτε μια απάντηση. Το λέω σαν γεγονός. Δεν είπα να μου απαντήσετε σε αυτό που λέω. Σαν γεγονός το λέω. Ότι θέλω να συναντηθούμε με τον κύριο Κλάτεμπεργκ. Για το πρωτάθλημα μιλάμε. Δεν μιλάω για το ερασιτεχνικό εδώ στην Καλαμαριά. Ο καθένας στην κάθε ομάδα θα εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα όπως αυτός νομίζει. Δεν το πω εγώ. Όλοι το ίδιο κάνουμε. Ναι, εντάξει. Εγώ πέρα από τον πρόεδρο, έχω στο μυαλό μου, επειδή τον έχω ζήσει κιόλας, τον Μποροβίλο Αρκαδίας που κληρώνοντας τα 50 σαν διαιτητής. Λέω, αν θέλει να πει τη γνώμη του. Αν δεν τη θέλει, οκ. Okay. Δεν σας πίεσα με το ζόρι να μου πείτε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Με το ζόρι να μου πείτε τη γνώμη σας για τους διαιτητές. Αν είναι καλή ή κακή. Αυτό λέω. Και εσείς εκνευριστήκατε. Εκνευρίστηκα γιατί με ρωτήσατε πολλές φορές ενώ σας είχα απαντήσει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα που ηρεμήσαμε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κακώς εκνευριστήκατε. Να είστε καλά και εσείς και ακροατές. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας.